Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, Σάββατο σήμερα, 23 Δεκεμβρίου 2023, δύο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και είμαστε εδώ στην Βεργίνα Τηλεόραση Αποκαλυπτικά και Επίκαιρα να δούμε, να μιλήσουμε και για τα Χριστούγεννα καθώς είναι η μεγαλύτερη ίσως γιορτή του χριστιανισμού και να δούμε κάποια στοιχεία, να μάθουμε κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε για αυτή τη μεγάλη γιορτή της γέννησης του Θεανθρώπου. Μαζί μας είναι ο αναπληρωτής καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Πέτρος Παναγιωτόπουλος. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Είναι οι μέρες τέτοιες, οπότε θα ασχοληθούμε με τα Χριστούγεννα, γιατί πραγματικά θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε 25 Δεκεμβρίου οι χριστιανοί, όλοι οι χριστιανοί, έτσι δεν είναι, καθολικοί, ορθόδοξοι, προτεστάντες, όλοι δεν τα γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Όλοι είναι κάτι μαζί. Το οποίο όλοι μαζί, που δεν έχουμε εκεί διαφορές. Οπότε γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού και η πρώτη ερώτηση είναι αυτή, δηλαδή, όντως 25 Δεκεμβρίου γεννήθηκε ο Χριστός? Από ό,τι φαίνεται από τις ιστορικές μαρτυρίες, μάλλον δεν πρόκειται για ακριβή ημερομηνία της γέννησης του Χριστού. Είναι μία θεσμοθέτηση την οποία επέλεξε η πρώτη εκκλησία, η εκκλησία των πρώτων αιώνων, κατά κάποιο τρόπο, ώστε να συμπέσει περίπου με την αρχή του λεγόμενου χειμερινού ηλιοστασίου, δηλαδή της στιγμής που αρχίζει να μεγαλώνει η μέρα. Και αυτό ήταν ένα ορόσημο για όλους τους λαούς, για όλους τους πολιτισμούς και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι περισσότεροι λαοί, κυρίως της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, εκείνη την ημέρα συνήθιζαν να τιμούν, να λατρεύουν το Θεό Ήλιο. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία, τοποθετεί τη συγκεκριμένη γιορτή και μάλιστα από όσο γνωρίζουμε από τις εκκλησιαστικές πηγές, η γιορτή είχε και έναν διπλό χαρακτήρα αρχικά, ήταν και η γέννηση και τα θεοφάνεια ή η επιφάνεια όπως ονομάζονται στις πηγές. Αργότερα βέβαια διαχωρίστηκαν, αλλά το κοινό χαρακτηριστικό ήταν η φανέρωση της παρουσίας του Θεού στη γη. Αυτό έγινε, μας λέτε, 25 Δεκεμβρίου ήταν λοιπόν μια ημερομηνία που εξυπηρετούσε διάφορους σκοπούς, οπότε υιοθετήθηκε. Γνωρίζουμε από ιστορικές πηγές ενδεχομένως την πραγματική ημερομηνία. Υπάρχουν διάφορες εικασίες σχετικές. Λόγου χάρη το γεγονός ότι ο άγγελος πληροφορεί τους βοσκούς οι οποίοι ήταν στην περιοχή της Βηθλεέμ, οι περισσότεροι ερευνητές εικάζουν ότι πρόκειται για μία ανοιξιάτικη στιγμή, βραδιά, στην οποία συμβαίνει αυτό. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η Εκκλησία φροντίζει να σηματοδοτεί το χρόνο θεολογικά. Δεν την ενδιαφέρει δηλαδή αυτό που θα λέγαμε η ιστορική ακρίβεια, αλλά την ενδιαφέρει η πορεία του ανθρώπου και του κόσμου προς τη σωτηρία. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ήταν πολύ περισσότερο εποφελές, θα μπορούσαμε να πούμε, να σηματοδοτηθεί το γεγονός ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο τον οποίο προβάλλει η Εκκλησία και έχει τόσο μεγάλη αξία όσο είχαν κάποιες άλλες προσωπικότητες, κάποιες άλλες θεότητες στις θρησκείες των λαών που συνδέονταν κυρίως με τον ήλιο. Άρα, είναι όμως η χρονιά σωστή, δηλαδή έγινε πριν 2023 χρόνια. Ναι. Και αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα και εδώ υπάρχουν διάφορες ιστορικές μαρτυρίες των οποίων ο συνδυασμός δείχνει ότι δεν μιλάμε επίσης για ακρίβεια, για την ίδια ακρίβεια, δηλαδή το γεγονός της απογραφής που έκανε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, το γεγονός της βασιλείας του Ηρώδη κλπ. Θέτει κατά άλλους 4 με 6 χρόνια μετά, άλλους
4-6 χρόνια νωρίτερα. Πάντως, εντάξει, εκεί ήταν όμως. Πάντως, η εποχή είναι αυτή. Συνήθως αυτό τοποθετείται από μια χρονολόγηση που έκανε ένας λόγιος του 5ου αιώνα, ο λεγόμενος Διονύσιος ο Μικρός, η οποία επικράτησε και στην συνέχεια. Μάλιστα. Και πότε ξεκίνησε να γιορτάζουν οι χριστιανοί τα Χριστούγεννα? Δηλαδή, ποιον αιώνα έγινε, πότε, πόσα χρόνια μετά την Ανάσταση, ας πούμε, του Χριστού? Ναι, οι χριστιανοί συνήθιζαν να εορτάζουν όλα τα γεγονότα που συνδέονταν με το πρόσωπο του Χριστού, θα μπορούσα να πούμε εξ αρχής, από την πρώτη χριστιανική κοινότητα. Βέβαια, και πάλι εδώ προεξήρχε ένας θεολογικός χαρακτήρας, δηλαδή αυτό που τους ενδιέφερε τους χριστιανούς ήταν να τελούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μαζεύονταν δηλαδή όλοι μαζί, τρώγαν όλοι μαζί στις λεγόμενες αγάπες της πρώτης κοινότητας και κοινωνούσαν όπως λέμε εμείς σήμερα. Αργότερα βέβαια άρχισε αυτό ακριβώς το οποίο ρωτάτε, το οποίο θεσμοθετήθηκε με την επίσημη ανακήρυξη του χριστιανισμού ως θρησκείας του ρωμαϊκού κράτους γενικότερα, του ανατολικού και του δυτικού. Αλλά ήδη οι χριστιανοί των πρώτων... Δηλαδή μιλάμε για το 300... Ναι, ναι, μετά θεωρείται ότι είναι κάτι το περισσότερο επίσημο, αλλά ήδη η Ανάσταση, η Ανάληψη του Χριστού, τα γεγονότα τα συγκεκριμένα τύχαναν ιδιαίτερης τιμής από τους χριστιανούς των πρώτων αιώνων. Άραγε, τώρα ενδεχομένως θα πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον γλωσσολόγο γι' αυτό. Ας πούμε η λέξη Χριστούγεννα, άραγε πότε πρώτο χρησιμοποιήθηκε, έχουμε κάποια πληροφορία, γνωρίζετε κάτι? Ναι, βλέπουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας, βέβαια με συναφείς όρους, μιλάνε, έχουν λόγους εορταστικούς για την του Χριστού γέννηση. Ναι. Ο όρος Χριστούγεννα είναι ένας όρος περισσότερο λαϊκός, αλλά η του Χριστού γέννησης, που είναι οι δύο λέξεις που γεννούν και τον όρο Χριστούγεννα, βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται αρκετά νωρίς επίσης από τη χριστιανική γραμματεία. Μάλιστα. Τώρα, ας πούμε, αυτό που βλέπουμε και στην οθόνη μας, πόση πιστεύετε σχέση έχει αυτή εδώ η σκηνή με την πραγματικότητα? Η Φάτνη, δηλαδή τα ζώα, η Βοσκή, ο Ιωσήφ, η Παναγία και έτσι. Ναι. Η αλήθεια είναι διπλή, θα μπορούσαμε να πούμε. Υπάρχει και ένας ρεαλισμός στην εικόνα, αλλά υπάρχουν και πολλές προεκτάσεις, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, οι γραφές σημειώνουν τα γεγονότα, τη δυσκολία να βρουν κατάλημα ο Ιωσήφ και η Μαρία λόγω της απογραφής στην περιοχή της Βηθλεέμ, το γεγονός ότι ο άγγελος καλεί τους βοσκούς να έρθουν να προσκυνήσουν τον αναμενόμενο λυτρωτή, η προσκύνηση των μάγων κλπ. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία μαρτυρούνται στην γραφή. Και πάλι όμως η ορθόδοξη, η χριστιανική καλύτερα εικονογραφία, δεν έχει χαρακτήρα αυτού που θα λέγαμε της ρεαλιστικής ζωγραφικής ή, να το πούμε έτσι και πιο απλά, της φωτογραφικής αποτύπωσης της στιγμής. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι το σπήλαιο το οποίο κατά την παράδοση μέσα στο οποίο γέννησε η Παναγία το βλέπουμε με κάποια προοπτική από ψηλά. Σπήλαιο ή φάτνη ήταν? Η φάτνη μέσα στην οποία ήταν το σπήλαιο και εδώ τώρα οι παραδόσεις ποικίλουν. Έχουμε λοιπόν μια διαφορετική προοπτική η οποία χαρακτηρίζει το σύνολο της αυτού που λέμε βυζαντινής τεχνοτροπίας. Δεν είναι μια φωτογραφία, αυτό που θα βλέπαμε αργότερα στις αναγεννησιακές εικόνες. Υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο παραπέμπει σε ένα γεγονός υπερκόσμιο, σε ένα γεγονός που υπερβαίνει τα ανθρώπινα δεδομένα. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία βεβαίως είναι απαραίτητα και στην εικονογραφία αλλά και γενικά στις παραδόσεις και όταν μιλάμε για τα Χριστούγεννα. Ας πούμε,
Έχουμε και άλλες πηγές που να λένε ότι υπήρχε κάποιο άστρο φωτεινό από την αστρονομία ενδεχομένως. Έχουμε... Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν πολλές μελέτες από την πλευρά των ιστορικών κυρίως της αστρονομίας να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τι ενδεχομένως ήταν αυτό. Ήταν, ας πούμε, στην αστρονομία ξέρουμε ότι υπάρχουν η supernova, ναι, οι υπερκενοφανείς αστέρες, ή υπάρχει η λεγόμενη σύνοδος πλανητών που μπορεί να ευθυγραμμιστούν οι πλανήτες και να δώσουν ένα ιδιαίτερα λαμπερό αντικείμενο. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν υπάρχει μία σαφής κατάληξη στις έρευνες αυτές, ώστε να πούμε ότι εκείνη την εποχή περίπου συνέβη το ένα ή το άλλο γεγονός που να δικαιολογεί αυτού του είδους τη λαμπρότητα που μαρτυρούν οι γραφές. Λέμε ότι επίσης, το αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, νομίζω υπάρχει, μόνο ο Ματθαίος το αναφέρει για τους τρεις μάγους, ότι ναι, πήγαν και προσκύνησαν το ναι, θείο βρέφος. Mm-hmm. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω και θεολογικά τι σημαίνει, δηλαδή ότι ναι, τρεις σοφοί άνθρωποι πηγαίνουν εκεί, αλλά και αν όντως αυτά ήταν υπαρκτά πρόσωπα ή απλώς είναι ένας θρύλος. Ναι, ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε αναμειγνύονται διάφορες παραδόσεις με την ιστορική πραγματικότητα. Από ό,τι φαίνεται ευρύτερα, υπήρχε μία στους λαούς της Ανατολής, υπήρχε αυτό το αίσθημα της αναμονής, ενός γεγονότος δηλαδή που θα έβγαζε την ανθρωπότητα από τα διέξοδά της. Mm. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε διάφορου είδους μαρτυρίες. Αυτό που οι Εβραίοι λέγανε Μεσσίας, ναι, λυτρωτής κλπ. Ήταν κάτι το διαφορετικό. Θυμόμαστε ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει στους Αθηναίους σε ένα βωμό που ήταν αφιερωμένος στον άγνωστο Θεό. Υπήρχε λοιπόν αυτού του είδους η αίσθηση. Από την άλλη πλευρά, και ίσως και αυτό έχει σημασία, ένα στοιχείο έτσι που μπορούμε να δούμε στη χριστιανική ερμηνευτική, είναι το γεγονός ότι η έλευση του θεανθρώπου, ίσως το πιο μεγάλο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας, διαφεύγει από τους ιστορικούς της εποχής. Να το πούμε λαϊκά, δεν το παίρνει κανείς χαμπάρι, δεν το παίρνει κανείς είδηση, σωστά, ακριβώς, με άλλα πράγματα ενδιαφέρονταν, και το βλέπουν οι πολύ σοφοί και οι πολύ απλοί. Α, εξού και οι μάγοι, ας πούμε. Οι μάγοι, οι πολύ σοφοί. Οι μάγοι καταχρηστικά είναι, ο μάγος δεν ήταν μάγοι. Ναι, ναι, είναι ο όρος, ναι, τεχνικός, ας πούμε, έτσι. Οι πολύ σοφοί και οι πολύ απλοί από την αποκάλυψη. Η βοσκή από τη μία και η μάγοι από την άλλη. Και οι μάγοι από την άλλη. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία χρειάζεται μία υπέρβαση είτε μέσω μίας βαθιάς γνώσης, είτε μέσω μιας βαθιάς απλότητας. Να φύγουμε δηλαδή από τα καθιερωμένα. Πολλές φορές βλέπουμε σύγχρονους Αγίους να λένε το ίδιο πράγμα λίγο διαφορετικά. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι και λίγο ποιητής, να είναι ευαίσθητος, δηλαδή ώστε να μπορεί να συλλαμβάνει τις βαθύτερες πτυχές της πραγματικότητας. Αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο συναντάμε στον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, μια άλλη μεγάλη σύγχρονη μορφή, δηλαδή ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι καλλιτέχνης, να χρησιμοποιεί δημιουργικά το μυαλό του, την φαντασία. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Φτάσαμε όμως σε ένα σημείο, κύριε καθηγητά, που βλέπουμε ότι ενδεχομένως, ήθελα την άποψή σας, έχει χάσει το θρησκευτικό, θεολογικό, λειτουργικό νόημα τα Χριστούγεννα, γιατί βλέπουμε μια εμπορευματοποίηση, ότι είναι μια περίοδος για αγορές, για δώρα, για να περνάμε καλά και όχι για να, αυτό που είπατε και πριν, ότι η Εκκλησία χρησιμοποιεί, ας πούμε, τις εικόνες για τη λύτρωση, για αυτά, για το... Δεν το σκέφτονται έτσι ίσως οι περισσότεροι. Αυτό πότε πιστεύετε ότι ξεκίνησε να συμβαίνει? Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι εδώ και 1,5 αιώνα περίπου έχουν υπάρξει διάφορα σύγχρονα έθιμα τα οποία έχουν εισαχθεί πολλές φορές και για εμπορικούς λόγους ή κυρίως για εμπορικούς λόγους στις ημέρες αυτές. Ο Βασίλης, η Τάρνδη. Πάντως ήδη από τον Ντίκενς διαβάζουμε για γαλοπούλες, για τραπέζια, εορταστικά, πουτίνγκες και τέτοια σωστά πράγματα. Η ανάγκη του ανθρώπου να χαρεί είναι δεδομένη, να σπάσει τη μονοτονία του, να δει κάτι άλλο, να πάρει μια ανάσα για να συνεχίσει την υπόλοιπη ζωή του.
Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αφετηριακά είναι λογικό αυτό. Mm. Σαν άνθρωποι όμως αρεσκόμαστε στις υπερβολές, οπότε έρχονται τα φαινόμενα που λέτε. Από την άλλη πλευρά, χρειάζεται να αναλογιστούμε τη σημασία του γεγονότος. Δηλαδή, έρχεται ένας Θεός και γεννιέται ταπεινός, ασήμαντος. Δεν γεννιέται σε παλάτια, δεν γεννιέται σε πλούτη και αμέσως μετά γίνεται και πρόσφυγας. Φεύγει με την οικογένειά του, τον παίρνει η οικογένειά του και φεύγει γιατί ο βασιλιάς της περιοχής ζητάει τη θανάτωσή του και πηγαίνει στην Αίγυπτο και επανέρχεται μετά από λίγα χρόνια. Λοιπόν, η πραγματική ουσία οπωσδήποτε των Χριστουγέννων, το νόημα αν θέλετε να μπορούμε να πούμε, ναι, βρίσκεται ακριβώς εκεί. Ότι αν θέλουμε να χαρούμε πραγματικά, να ζήσουμε πραγματικά τα Χριστούγεννα, θα πρέπει να πάμε πίσω από αυτήν την λαμπερή εικόνα, ναι, που κατά τα άλλα είπα δεν είναι κακή, όχι, όλοι την έχουμε, βέβαια, ανάγκη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές, μας λένε οι ψυχολόγοι, ότι μας μένει στο τέλος η θλίψη των γιορτών. Ναι. Περνάνε όλα και μένουμε με ένα αίσθημα ανικανοποίητου. Mm-hmm. Εδώ χρειάζεται να δούμε την πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Ότι ο Χριστός, το λέει ο ίδιος, υπάρχει στο πρόσωπο των ανθρώπων που πονάνε, που είναι καταφρονεμένοι, mm-hmm, που είναι αναγκεμένοι, που είναι περιφρονημένοι. Εκεί θα τον δούμε και εκεί έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να ζήσουμε και πιο ουσιαστικά το νόημα της γιορτής. Άρα, βλέποντας λοιπόν τη θεολογική διάσταση, τη θρησκευτική διάσταση, ενδεχομένως στο τέλος να μην έχουμε αυτό το ανολοκλήρωτο το αίσθημα που περιγράψαμε. Ναι, αν μπορέσουμε να διεισδύσουμε λίγο περισσότερο. Mm. Αν μείνουμε στην επιφάνεια των πραγμάτων, σε αυτό που θα λέγαμε μια εξωτερική συγκίνηση, μια πρώτη γεύση, αυτό σύντομα θα εξατμιστεί. Αν θέλουμε να έχουμε κάτι περισσότερο δυνατό, περισσότερο μόνιμο στη ζωή μας, οφείλουμε και από τη δικιά μας πλευρά η ματιά μας να πάει λίγο πιο πέρα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό και μακάρι να το καταφέρουμε. Αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν κλείσουμε. Λέμε, τα Χριστούγεννα τα έχουμε συνδυάσει σε όλο τον κόσμο, ίσως με παραλλαγές, αλλά με τον Άγιο Βασίλη. Λέμε Άγιος Βασίλης, βέβαια, τον Άγιο Βασίλη με την κόκκινη στολή και τη τζάντα με τα δώρα, δεν τον βάζουμε στο εικονοστάσι να προσευχηθούμε σε αυτόν. Σωστά. Άρα τι σχέση έχει με τα Χριστούγεννα ο Άγιος Βασίλης ή ο Σέντε Νίκολας που λένε? Σωστά. Ακριβώς το τελευταίο που είπατε αποδίδει και την πραγματικότητα. Προέρχεται η συγκεκριμένη φιγούρα με τα κόκκινα, mm, από παραδόσεις βόρειων λαών, mm-hmm, οι οποίες πριν από 150 χρόνια περίπου μπήκανε κυρίως στην αμερικανική παράδοση από τους μετανάστες, yeah, εκεί, με τους καλικατζάρους και τα, mm, εξωτικά και όλα αυτά. Από τα βόρεια εννοείται, από την Ευρώπη. Από την Βόρεια Ευρώπη. Ευρώπη, όταν πήγανε, ναι, μετανάστευσαν, ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα. Από τη Γερμανία και από τη Σκανδιναβία, mm-hmm, κυρίως. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν εκεί, ο Σάντα Κλάους, mm, είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος είχε πάρει σε διάφορες περιοχές αυτήν την μορφή, συνδυάστηκε με το γεγονός της τιμής του την 1η Ιανουαρίου και καθιερώθηκε στη συνέχεια σαν Άγιος Βασίλης. Οπωσδήποτε δεν έχει... Άρα, εμείς το μεταφράσαμε πώς... Βάλαμε τον Άγιο Βασίλειο, ποιον είναι αυτός που λέμε από τους τρεις ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος. Ακριβώς. Ο Μέγας Βασίλειος εορτάζει την 1η, mm-hmm, Ιανουαρίου. Είναι πολύ κοντά χρονικά στα Χριστούγεννα. Και υπήρξε αυτού του είδους η σύνδεση. Αλλά πραγματικά η παρατήρησή σας είναι απολύτως σωστή. Ούτε ο Άγιος Νικόλαος, άμα δούμε την προσωπογραφία του, ούτε ο Μέγας Βασίλειος έχουν τα χαρακτηριστικά με τα οποία... Είναι ισχνός, είναι... Ακριβώς. Έτσι. Μάλιστα. Ναι. Οπότε είναι και αυτό ένα... Στην ουσία δεν ανταποκρίνεται στον ίδιο τον, σωστά, Μέγα Βασίλειο. Είναι ένα τεχνητό, έτσι, είναι μορφή. Ένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα προϊόν της σύγχρονης μυθολογίας. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και βεβαίως
τα Χριστούγεννα, ακόμα και σε εκκλησίες, βλέπουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που το στολίζουν. Ναι. Άρα ναι. Και αυτό πλέον είναι ένα κομμάτι της παράδοσης, ακόμα και της χριστιανικής ορθόδοξης παράδοσης. Ναι. Δηλαδή, όχι μόνο. Λέγανε κάποιοι ότι έχει έρθει από τους καθολικούς. Από τις βόρειες χώρες γενικά. Πάλι, ναι. Γνωρίζουμε ότι συνήθως, επειδή είμαστε λαός ναυτικός, συνήθιζαν να στολίζουν καραβάκια στα δικά μας μέρη. Παρόλα αυτά υπάρχουν μαρτυρίες για στολισμό δέντρου είτε στην Μικρά Ασία είτε στην Βαλκανική. Άρα δεν είναι κάτι ξένο λοιπόν. Από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν είναι κάτι το εντελώς ξένο. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να ενοχοποιηθεί αν θέλαμε να ξαναδούμε τα πράγματα. Μάλιστα. Οπότε κύριε καθηγητά, κλείνοντας, έτσι τα Χριστούγεννα, είπαμε ας πούμε το νόημα ενδεχομένως ποιο θα είναι, έτσι όπως γιορτάζονται σήμερα ή έτσι όπως γιορτάζονται σε όλο τον κόσμο, είναι μια παγκόσμια γιορτή πλέον, έχει ξεφύγει πιστεύετε από τα στενά ή όχι όρια του χριστιανισμού, γιατί βλέπουμε και άλλους λαούς να στολίζουν δέντρα, να χαίρονται με τα Χριστούγεννα, τα τραγούδια, τα χριστουγεννιάτικα και όλα αυτά, είναι πλέον κάτι παγκόσμιο. Ναι, πλέον είναι και αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση, είναι οι συνθήκες τέτοιες οι οποίες ευνοούν mm-hmm. αυτού του είδους τις ανταλλαγές. Βέβαια βλέπουμε ότι σε πολλές... Αφού στη Θράκη, στη μουσουλμανική μειονότητα, ναι. Στολίζουν χριστουγεννιάτικα ναι. δέντρα. Σωστά. Εγώ ήμουνα πριν 10 μέρες στην Κωνσταντινούπολη και τα συνεργεία του Δήμου όλες τις μέρες ήταν σε στολισμούς. Μάλιστα. Βέβαια σε πολλές δυτικές χώρες είναι η αλήθεια ότι σε ένα πνεύμα αιτήματος αποχριστιανοποίησης ζητούν οι γιορτές να χάσουν τον θρησκευτικό χαρακτήρα τους, να υπάρχει η λαμπερότητα η υπόλοιπη, αλλά δίχως σαφείς χριστιανικές αναφορές. Είναι μία τάση αυτή, την οποία δεν τη βλέπουμε, και έχετε δίκιο που το είπατε, σε περιοχές που έχουν παραδόσεις από άλλες θρησκείες. Δεν θα βάλουν βέβαια φάτνη, mm-hmm. αλλά θα συμμετάσχουν στο χαρμόνσινο πνεύμα των ημερών. Μάλιστα. Πάντως βέβαια αυτό που λέτε είναι μια σημαντική παρατήρηση, γιατί είναι χριστιανική γιορτή και μόνο και η λέξη Χριστούγεννα ή Christmas κρύβει ναι. μέσα το Χριστό και ναι. τον χριστιανισμό. Ναι, σωστά. Η αλήθεια είναι όμως βέβαια ότι υπάρχουν και οι φωνές, και οφείλουμε να το δούμε mm-hmm. αυτό, οι οποίες ενοχλούνται από τις συγκεκριμένες αναφορές. Α, ναι, γι' αυτό κάποιοι λέγανε ότι θέλουν να αντικαταστήσουν το καλά Χριστούγεννα με το καλές γιορτές ενδεχομένως. Σωστά, σωστά. Ναι. Ναι. Στα αγγλικά το Christmas να γίνει Xmas. Ναι. Ας πούμε χάρη της συντομίας, εν πάση περιπτώσει. Και πάλι όμως οφείλουμε να πούμε ότι το γεγονός δεν διασώζεται mm-hmm. ούτε από τον θρησκευτικό χαρακτήρα του. Πάλι παραμένει κάτι εξωτερικό. Διασώζεται από τη βαθύτερη ματιά που μπορούμε να έχουμε στο συνάνθρωπο. Εκεί γεννιέται πραγματικά ο Χριστός και όχι στα ονόματα. Μάλιστα. Νομίζω κάνατε τον καλύτερο επίλογο, οπότε να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον. Έχουμε πολλά πράγματα και για άλλα θέματα θα θέλαμε ας πούμε, να μιλήσουμε ενδεχομένως και για τα θεοφάνεια που μας είπατε ότι στην αρχή ήταν κοινός ο εορτασμός, μετά βεβαίως γίνεται λίγες μέρες αργότερα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.